Οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης έχουν ενοχληθεί από τα δημοσιεύματα αναφορικά με την Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Εύα Καϊλή, που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς με χρηματισμό από το Κατάρ, όπως αναφέρουν στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης. Μια τέτοια είδηση ντροπιάζει τη χώρα. Τι να πω, χάλια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα τα πράγματα. Ανεπίτρεπτα. Το τελέτε για σκάνδαλο, τι σκάνδαλο. Είναι το πιο τρομερό σκάνδαλο που μπορεί να υπάρχει. Γίναμε ριζίλη δημοσίως τώρα σε όλη την Ευρώπη. Το μόνο που ξέρουν είναι να τα φορτώνουν σε άλλους. Τώρα γύρισαν ότι είστε της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τον διέγραψε ο κ. Ανδρουλάκης, αφού ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω να κάνω κάτι να δηλώσω, απλά έχω ακούσει από ό,τι έχω ακούσει τις ειδήσεις. Η αλήθεια πιστεύω ότι θα φανεί. Προφανώς είναι γεμάτοι καηλιστές και οι Ευρωβουλοί. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Αμαρτίες που υπάρχουν και στο δικό μας το σύστημα, προφανώς υπάρχουν και σε εκείνο το σύστημα. Το καηλιστές αναφέρεται, καηλοί και συνέχεια. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Τι να σας πω, με αυτούς τους ανθρώπους τους είχα ψηφίσει 50.000 φορές. Θα μου επιτρέψετε 5 λεπτά να αναλύσω. Λοιπόν, το 99 έχασα 170 εκατομμύρια και το 2005 ο κύριος Σιμίτης το ρωτάει δημοσιογράφος, τι έχετε να πείτε για το 99. Λέει, ας πρόσεχαν. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα. Όταν πρωθυπουργός της χώρας σου λέει να πρόσεχε η γιαγιά των 70 ετών που τους προκαλέσε να παίξουν χρηματιστήριο, τα λέει όλα. Πολλοί όμως ήταν και οι πολίτες που δεν θέλαν να προβούν σε κανένα σχολιασμό. Τι να σας πω, ρε, ήταν αναπάντηχο αυτό, αλλά... Τι να σας πω, καταρχάς έχει αποδειχτεί κάτι. Όχι προς το παρόν. Προς το παρόν να δούμε και μετά, γιατί... Εντάξει, ήταν πολλά τα λεφτά, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Όχι πολιτικά σχόλια, όχι. Καλύτερα όχι. Καλύτερα να αποφύγουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας αναφέρει ότι στο επίκεντρο της έρευνας των Βελγικών Αρχών βρίσκονται οι ενέργειες του Κατάρ, όπου διεξάγεται αυτή τη στιγμή το Μουντιάλ, το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι επηρέασε τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πληρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα.